ταξίδι, κουμπάρε! Λοιπόν, φτιάξε καφέ, να σου τα πω. Γιατί σήμερα έχουμε ένα travel vlog μετά από πάρα πολύ καιρό. Πάμε εξωτερικό, λοιπόν. Θα πάμε εξωτερικό για 2 μέρες μαζί με τον Μπάμπι. Πάμε για δουλειά, αλλά ταυτόχρονα και για αναψυχή. Why the hell not? Οπότε, enjoy το σημερινό μας travel vlog σε μια χώρα του εξωτερικού. Φύγαμε για αεροδρόμιο. Είμαστε στο μετρό και πάμε στο κέντρο για να πάμε στο Airbnb, γιατί η ώρα έχει πάει. Τι ώρα είναι? 10. 10 εδώ, 11 Ελλάδα. Είχα μια περιπετιούλα λίγο με το εισιτήριο. Βασικά, εγώ ήμουν πάρα πολύ άνετο. Πίστευα στον εαυτό μου ότι θα καταφέρω να φτάσουμε στο σταθμό. Μαριάννα, δεν με πίστευε. Όχι, καθόλου όμως. Και κόψαμε εισιτήριο το οποίο κάνει παιδιά 13 ευρώ. Είναι αυτό εδώ πέρα. Και λέω εγώ, όπως και στην Ελλάδα, κάπου να το χτυπήσει. Δεν έχει μηχάνημα που το βαράς και το ξαργυρώνει στο εισιτήριο. Παιδιά δεν έχει από ό,τι κατάλαβα. Μάλλον έχει, αλλά ρωτήσαμε έναν τύπο πράκτορα εδώ πέρα και λέει δεν πειράζει. It's okay, μπείτε έτσι. Το σταθμάρχη, ναι, χωρίς να χτυπήσετε. Λέει it's okay, μπείτε έτσι. Και μου στέλνουν σε Instagram και μου λένε και πε να μην χρειαζόταν να κάνω βγαλτιστήριο γιατί δεν τα λέγουν ποτέ. Λέω ωραία, είναι σαν την Ελλάδα δηλαδή. Φτάσαμε στο Airbnb, είμαστε και 2 κομμάτια, οπότε θα σας κάνω αύριο το mini tour, γιατί είναι mini Airbnb και θα συνεχίσουμε αύριο την υπόλοιπη μέρα. Για την ώρα, καληνύχτα σας. Καλημέρα λοιπόν, μετά από την υπέροχη ξεκούρασή μας, την 7 ώρα ξεκούρασή μας, πάμε να σας κάνω ένα room tour του Airbnb εδώ. Αυτή εδώ είναι η πόρτα με το που μπαίνεις ρε παιδί μου, γενικά είναι μικρό εδώ πέρα, να ξεκλειδώνουν σε 4 διαφορετικά σημεία οι κλειδαριές. Εδώ έχουμε ένα τηλεφωνάκι, κατευθείαν αριστερά είναι το μπάνιο μας, εδώ έχει ντουζιέρα, υπέροχη. Παρόμοια είναι με τη δικιά μας στο σπίτι. Τοντά! Εδώ πέρα τι έχει. Α, έλα ρε, έχει και σαμπουάν και αφρόλουτρα και κοντίσιονερ. Και εγώ πήρα μαζί μου γαμπτό. Σιταράκι και άλλο ντουλαπάκι που δεν έχει τίποτα. Ωραίο τριπλάκι αυτό. Μ' αρέσει. Εδώ λοιπόν είναι ο καθρέφτης, νηπτήρας, κολόχαρτο. Έχει και μπιντέ, τον οποίο ποτέ δεν κατάλαβα πώς το χρησιμοποιούν οι άντρες. Τέλος πάντων. Και το μόνο άσχημο είναι ο κόκκινος κάδας. Θα μπορούσα να είχα βάλει ένα γκρι κάδο, ρε παιδί μου, έτσι για το aesthetic της υπόθεσης. Παράδειγμα. Ναι. Το παιδί δεν χρησιμοποιούν οι γυναίκες. Το παιδί δεν χρησιμοποιούν οι γυναίκες. Για να απειληθούν. Αυτό καλό. Ούτε που το ξέρω αυτό. Αλήθεια. Έλα Παναγία μου. Εδώ λοιπόν, δεξιά της εισόδου, είναι η κουζίνα, είναι μεγάλη κουζινούλα αντικειμενικά. Εδώ πέρα είναι κατάψυξη και αυτό εδώ είναι το ψυγείο, εντυχιζόμενο κιόλας. Εντυχιζόμενο λέγεται. Τέλεια. Εδώ έχουμε τον μπάγκο της κουζίνας, μου στέλνανε στο Instagram ότι η κουζίνα μοιάζει με τη δικιά μας. Εντάξει, κινείται ρε, επειδή μου σε γκριτό, ναι. Έχουμε βραστήρα, έχουμε μάτια, έχουμε φούρνο, έχουμε νηπτηράκι, έχουμε προφητήρα. Δεν έχω δει τι κούπες έχουμε όμως ακόμα. Αχ, έχει αυτές εδώ πέρα τις basic, κίτρινο μπλε. Μάλιστα. Okay. Λίγο πιο αριστερά από την κουζίνα έχει ένα πλυντήριο ρούχων. Αυτό εδώ πέρα, ανοίγεις αυτό, ξεδιπλώνεις αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι και σου έρχεται εδώ πέρα σαν ένα πάσο που μπορείς να καθίσεις και να φας. Τέλεια. Εδώ πέρα έχουμε... Τι είναι αυτά, δεν ξέρω. Διάφορα. Εκεί πέρα διακοσμητικός χώρος και τα λοιπά. Εδώ έχω μια ντουλαπίτσα, η οποία είναι ντουλάπα για να βάλεις τα ρουχαλάκια σου και έχει και πετσατούλες. Εδώ έχουμε την τηλεορασούλα μας, η οποία τηλεορασούλα κουνιέται. Γιατί εκεί πέρα ποιος τη βλέπει. Α, κουνιέται εσύ.
Λίγο δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, η οποία τηλεορασούλα μπορείς να κάτσεις να δεις τηλεόραση από το κρεβάτι. Το κρεβάτι είναι αυτό εδώ πέρα, τεράστιο, πολύ μεγάλο κρεβάτι και πάρα πολύ άνετο. Εκεί πάνω έχει ένα πορτατίφ. Αυτό είναι γενικός ο χώρος μέσα, παιδιά. Αυτό είναι όλο και όλο το Airbnb. Είναι πάρα πολύ cozy. Και εδώ πέρα, εδώ είναι το καλύτερο, που ανοίγει το παράθυρο. Και βλέπεις τα πάντα. Καλά, εντάξει, είναι υπέροχο. Είναι τέλεια. Αυτό το μπαλκόνι εκεί πέρα απέναντι με τα φυτά, το θέλω. Και από κάτω είναι έτσι. Είναι τέλεια. Σίγουρα θα παιχτεί μια φωτογράφηση εδώ, σε αυτό το παραθυράκι, γιατί είναι πραγματικά υπέροχα. Έχουμε ετοιμαστεί λοιπόν για να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Ίσως φάμε και κανένα γλυκάκι ταυτόχρονα και μετά θα φύγουμε και θα ξεκινήσουμε τις βόλτες. Το πρόγραμμα σήμερα έχει βόλτες μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ. 12 ώρα το βράδυ επιστρέφουμε, κάνουμε ένα μπανάκι, κοιμόμαστε και 4 ώρα το πρωί έχουμε να φύγουμε για να πάμε για την πτήση μας πίσω προς Αθήνα. Το πιο γρήγορο trip ever ήταν αυτό στο εξωτερικό. Αλλά ναι, 9.30 το μεσημέρι πάμε για μια δουλίτσα που έχουμε, γιατί για δουλειά έχουμε έρθει. Αλλά δεν θα τη δείτε τώρα, θα τη δείτε σε μελλοντικό βίντεο. Πάμε λοιπόν να πιούμε μια καφεδάρα. Εδώ πέρα φρέντο σπασίου σκέτο με αυτά παγάκια δεν έχουν. 1000%. Έχουν φρέντο οι Ιταλοί. Θα πιούμε λοιπόν ένα καπουτσινάκι. Γεια σας! Ξέρεις τι είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε εξωτερικό και στους ξένους γενικότερα? Τι σου άρεσε? Ότι όλοι είναι χαλαρά, δηλαδή. Μπορεί πραγματικά μέσα του ζωή τους να γίνεται χαμός. Εμείς βλέπουμε χαλαρά. Καμία σχέση με την Ελλάδα που βλέπεις όλοι στρεσαρισμένοι, όλοι περπατάνε γρήγορα. Όλοι στην Ελλάδα περπατάνε γρήγορα εδώ. Περπατάνε αργά, κάνουν τη βόλτα, δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Πιο ήρεμα, ναι. Πιο τσίλι τα πράγματα. Πιο τσίλι. Πίνουν το καφεδάκι τους, το όμορφο σε ένα ωραίο μικρό καφέ. Όλα τα καφέ τους σχεδόν είναι μικρά και cute. Τουλάχιστον εδώ πέρα που έχουμε έρθει και μένουμε έτσι. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νιώθω. Εκτός και αν, επειδή μένουμε τόσα πολλά χρόνια, δεν εκτιμώ. Όχι, να σου ζω και σου αυτή. Δεν εκτιμώ την όλη φάση. Δεν ξέρω. Και τα σπίτια είναι τεράστια. Πανύψηλα εννοώ. Μέσα έχει πάρα πολλά βέβαια διαμερίσματα το καθεκτήριο. Αλλά κοίτα εδώ, πρασινάδες, πάρκα. Όταν θα έρθω να μείνω στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει εδώ πέρα ένα κρουασάν το οποίο είναι γεμιστό με φιστίκι. Και ο Μπάμπης έχει πάρει ένα με σοκολάτα. Θέλω να δοκιμάσω πάρα πολύ το φιστίκι. Κοίτα εδώ πέρα πώς φαίνεται. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πώς λες να είναι? Σιλογλυκούλη θα είναι λίγο. Ακόμα δεν έχει πιάσει το ψύγι. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κρουασάν. Ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γλυκό. Πάρα πολύ ωραίο. Γλυκό. 10 στα 10. Λοιπόν, περάσαμε από το σπίτι για να αλλάξουμε και έτσι όπως γυρνούσαμε σπίτι, περάσαμε από ένα μαγαζί τεράστιο, πραγματικά τεράστιο, που είχε πάρα πολλά είδη για σκυλάκια, κατοικίδια, γατάκια. Και θα πάμε εκεί πέρα τώρα να δούμε τι έχει και τι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε φυσικά μαζί μας στην Αθήνα, γιατί έχουμε κάνει ήδη κάποια ψώνια με ρούχα κυρίως. Αλλά ήρθαμε με άδειες βαλίτσες, γιατί ξέραμε ότι θα πάρουμε κάποια πράγματα από εδώ για να... και αναμνηστικά κτλ. Δεν είναι αυτό. Τι κοιτάς, τις μάσκες, πώς λέγονται αυτά? Squid Games. Squid Games. Γενικά εδώ είναι ακόμα 29 Οκτώβριο, οπότε δεν έχουν βγάλει ακόμα τα Halloween. Είναι full όλα τα μαγαζιά με Halloween και τα λοιπά. Τα ταπεράκια και τα σιγάπη μου. Τι κοιτάς? Ναι, πραγματικά τα ταπεράκια. Είδες λίγο γυριστούμε. Οπότε πάμε τώρα σε αυτό το μαγαζί με τα είδη σκύλων, γατιών και τα είδη ζώων γενικότερα, για να πάρουμε κάτι για τα παιδιά μας. Έχουμε αφήσει το Μάιλο σε ξενοδοχείο για σκύλους και μας έχουν στείλει και φωτογραφίες και βίντεο. Έχει βρει παρέα εκεί πέρα ένα σκυλάκι, την Πέπερ, και παίζουν όλη μέρα και όλη νύχτα. Παίζουν μαζί, οπότε όλα καλά. Μακάρι να μπορούσαμε να κάτσουμε λίγες μέρες παραπάνω. Ω, κοίτα, τι είναι αυτό? Ντοράιμον. Ο Πίκατσου είναι αυτό. Πικαπί. Anyway, πάμε να βρούμε αυτό το μαγαζί. Α, να το. Μπαμπι, να το. Κοίτα, κουρεύουν ένα μέσα. Ωραία, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το μαγαζί. Λέγεται Animal One. Παιδιά, είναι τεράστιο. Πιάνει το μισό στενό σχεδόν. Ε, αχ, κοίτα πόσα μπολάκια. Κοίτα, ένα τεράστιο γατόσπιτο. Δεν χωράμε να το βάλουμε, αλλά όσο το παίρναμε. Κοίτα τα αυτοτιτούλες, πώς. Αυτό θα ήταν ο Μάιλο, ένα άλλο χρόνο. Αυτό είναι ο Μάιλο. Όχι, ποιο είναι ο Μάιλο, από όλους. Κοιτάξτε εδώ πόσο cute σπιτάκια. Ένα μπλε και ένα ροζ. Είναι τέλειο. Μωρό μου, έρχονται Μιλάνο για να αγοράσουν Dolce & Gabbana. Τι άλλο έχει εδώ? Γενικά, πολύ μάρκες και τέτοια. Και εμείς έχουμε έρθει για να αγοράσουμε για τα ζώα μας. Δηλαδή για όνομα. Κοίτα ένα παιδί.
Ψεύτικο βέβαια. Αλλά κοίτα το. Λοιπόν, πήραμε και το μάιλο αυτό εδώ πέρα το παιχνιδάκι που είναι ένα μακαρόν, κάνει θόρυβο και είναι από λάτεξ. Γενικά, μόνο τα παιχνιδάκια με λάτεξ δεν χαλάει ποτέ ο μάιλο, οπότε θα μας κρατήσει αυτό. Και πήραμε για τα κορίτσια μας αυτό εδώ πέρα το μικρό ποντικάκι. Κοίτα τα φατσούλα. Έτσι για να παίζουνε λιγάκι, να παίζουνε. Έχουμε έρθει και σε παιχνίδα εδώ, game κατάσταση. Δείτε εδώ πόσα άπειρα παιχνίδια έχει. Είναι άπειρα, ειλικρινά είναι άπειρα. Κοίτα εδώ. Αχ, έχει τέτοια. Μπάμπι, κοίτα το. Έχουμε έρθει στο Duomo, τον καθεδρικό ναό, παιδιά, είναι τεράστιος, δεν καταλαβαίνετε. Αυτό όλο είναι η μία του όψη, είναι τεράστιος, μόνο αυτό θα πω. Έχει άπειρο κόσμο, ειλικρινά, δεν ξέρω. Τολμώ να πω εκατομμύριο, έχει εκατομμύριο εδώ, παλακίες είπα. Δεν γίνεται, έχει χιλιάδες κόσμος. Χιλιάδες, παιδιά, μιλούνια ο κόσμος, έχει εκατομμύριο, άκυρο. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε που θα καθίσουμε για ένα καφέ. Γιατί μου προτείνανε στο Instagram ένα καφέ σε κεράτο, σαν κεράτο που θυμίζει φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο το δικό μας. Και θέλω να πάμε να το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Αλλά παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος. Απίστευτα πολλοί κόσμος. Χαμός από κόσμο. Έχουμε δει και Έλληνες αρκετούς, η αλήθεια είναι. Λόγω τριημέρου προφανώς θα ήρθανε όλοι. Κοιτάξτε εδώ. Δες εδώ. Απλά. Είναι τέλεια μόνο εδώ. Έχουμε καθίσει για φαγητό, έχουμε παραγγείλει μία πίτσα και μία μακαρονάδα. Έχω πάρει μία μακαρονάδα με κάτι θαλασσινά μέσα και κάτι καλαμαράκια και κάτι. Δεν καταλάβαινα, ό,τι μπορούσα να καταλάβω από τα τελικά παρήγγειλα. Τι άλλο πήραμε, πήραμε και ένα μπουκάλι κρασί, οπότε στην υγειά μας. Cheers. Cheers λέμε μάνα μου. Είναι πάρα πολύ στενή η χώρη, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αν το βλέπετε, εδώ πέρα είναι το τζάμι και από εκεί είναι η δίπλα παρέα. Πράγματα που δεν είχαμε συνηθίσει εμείς μετά από όλα τα COVID-19 τέλος πάντων, αλλά αυτό εδώ πέρα το ψωμάκι είναι ανεκτήμητο, έχουμε περπατήσει ήδη 25 χιλιόμετρα σήμερα, θα το φάμε το ψωμάκι μας. Λοιπόν, η ώρα είναι 5:39 το πρωί. Είμαστε στο αεροδρόμιο. Περιμένουμε την πτήση μας για Αθήνα. Οπότε, άλλο ένα ταξίδι ήρθε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μέχρι εδώ. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, μέχρι το επόμενο βίντεο. Να κάνεις αυτό που μπορείς σε εσένα και μόνο σένα. Και εμείς θα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Φιλάκια.